Θα βγει αυτό το βίντεο 38 λεπτά ή δεν θα βγει. Παιδιά, γεια! Λοιπόν, είναι το... Hello, αγάπες μου, καρδούλες μου, λουλούδια μου. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μια βιντεάρα αυτής εδώ της υπερπαραγωγάρας. Και σήμερα θα κάνουμε παρέα γιατί έχουμε αφήσει εκκρεμότητα. Ένα μισό Q&A. Τι δεν συγχωρείς σε μια σχέση? Όνειρο. Γενικότερα, εγώ μπορώ να συγχωρώ σε πάρα πολλά πράγματα. Δίνω πολλές ευκαιρίες, είμαι πολύ της προσπάθειας, της υπομονής. Το μόνο που δεν μπορώ να συγχωρήσω με τίποτα είναι την έλλειψη σεβασμού. Περιλαμβάνει όλους τους τομείς. Αν δεν σέβεται εμένα προσωπικά, σαν ύπαρξη, αν δεν με σέβεται και ερωτικά, εάν δεν σέβεται την οικογένειά μου, τους φίλους μου, τη δουλειά μου, το σπίτι μου, την προσπάθειά μου, το χώρο μου, την ελευθερία μου. Καταλαβες? Τρία χαρακτηριστικά που δεν θέλεις να έχει με τίποτα ο σύντροφός σου. Δεν τι πάθατε από τα κομμενικά. Να πω εδώ, δεν συζητάμε για κακοποίηση με οποιοδήποτε τρόπο. Κακοποίηση δεν συγχωρείται, φεύγουμε με μισό να δούμε. Δεν θέλουμε τίποτα να είναι ψήρας, μυρμύρης, καρμύρης. Όχι μόνο με την έννοια του τσιγκούνι, να τα μυρμυρίζουμε όλα. Αυτό το μυρμυρ, δεν το μπορώ. Τη μουρμούρα δεν την μπορώ. Το δεύτερο, να προσπαθεί να μου κλέψει την ελευθερία μου. Να μην υπάρχει, ρε παιδί μου, ο χώρος ο δικός μου και ο χρόνος ο δικός μου και να θέλει να μου επιβάλλεται. Και δεν αντέχω και με τίποτα να είναι, ρε παιδί μου, άνθρωπος που δεν είναι εξωστρεφής, δεν εκφράζει τα συναισθήματά του, καταπιέζεται, δεν δείχνει, δεν είναι εκφραστικός, δεν είναι έτσι κοινωνικός. Το πολύ μαζεμένο, το πολύ ήσυχο, το δεν μιλάω, το χαμηλών τόνων, βαριέμαι. Ήμουν σίγουρη ότι παρακάτω θα είχαμε και την ερώτηση, τρία χαρακτηριστικά που θέλεις να έχει ο σύντροφός σου. Το ένα που θα πω είναι αυτή την ενδοτικότητα και τη γενοδοτικότητα. Θέλω να είναι ευγενικός. Θέλω να έχει τρόπους. Θέλω το χιούμορ να ξέρει μέχρι που τον παίρνει, να μην παρατραβάει και μαζί μου και με τους άλλους. Να ξέρει πότε λέγεται κάτι και πότε δεν λέγεται. Α, και το άλλο είναι ότι να έχει να κρατήσει την ατομικότητά του. Γιατί νομίζω ότι όταν κρατάς την ατομικότητά σου μέσα σε μια σχέση, διατηρείται και ο θαυμασμός στη σχέση. Οπότε συνεχίζει να διατηρείται πάντα και το ενδιαφέρον στη σχέση. Είσαι τόσο τέλεια όσο φαίνεσαι? Όχι. Είμαι ακόμα πιο τέλεια από αυτό που φαίνομαι. Τα σκράντσες σου τέλεια από πού? Τα σκράντσες μου σαν αυτό που φοράω. Φαίνεται, έχει χαθεί με στα μαλλιά μου τον κότσο, δεν ξέρω. Έχω και αυτό εδώ, το αγαπημένο μου, το Mermaid. Και έχω και αυτό που επίσης μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτά όλα είναι Fabricat, όπως καταλαβαίνετε. Τα ξέρουμε, τα έχουμε ξαναπεί. Αυτό είναι το Instagram της εδώ της κοπέλας, της Κατερίνας μας. Θα μπείτε, θα τα δείτε, θα παραγγείλετε. Και thank me later. Κάνει και άλλα πραγματάκια. Κάνει και τέτοια που βάζει στο λαιμό για τα κλειδιά. Κάνει και για βιβλιάρια των κατοικιδιών που μπορεί να έχετε, σκυλάκι, γατούλα, δεν ξέρω τι άλλο, πιγκουινάκι, πελεκανάκι, δεν ξέρω. Λοιπόν, το καλύτερο καλοκαίρι των τελευταίων 5 χρόνων και γιατί? Έρε Παναγία μου, ανασκόπηση αυτή. Θα πω πέρυσι, παρόλο που δούλευα πολύ και παρόλο που έκανε πάρα πολύ ζέστη στη Θεσσαλονίκη, ήταν ένα ωραίο καλοκαίρι γιατί έκανα ωραίες διακοπές και στις Φέτσες που σας είπα. Γκόμενο κατάσταση, πάρα πολύ ωραία τα είχα περάσει. Ανεξάρτητα που. Και στη Σάμμο είχα πάει με τους φίλους μου και είχαμε περάσει εξαιρετικά. Και παρόλο που μπήκα 2 φορές αεροπλάνο πέρυσι το καλοκαίρι, το άντεξα, φάνηκα δυνατή. Αν και συνολικά πέρυσι να έκανα διακοπές 10-15 μέρες, τις θυμάμαι πάρα πολύ έντονα που μου φαίνεται σαν να πέρασα πολύ ωραίο το καλοκαίρι, ενώ γενικά δεν είχα κάνει και κάτι άλλο εξαιρετικό. Πολύ ωραίο καλοκαίρι, νομίζω, ήταν το καλοκαίρι του 2017. Θα πει κανείς, 16-17-18, που βγαίναμε πάρα πολύ συνέχεια, κάνουμε μπάνια και τέτοια. Είχαμε διακοπές 3 μήνες, αυτό. Η μεγαλύτερη σου σχέση, η μεγαλύτερη μου σχέση ήταν 2,5 χρόνια. Και φιλιά στη μεγαλύτερη μου σχέση. Τι κάνεις όταν δεν απαντάς στο κινητό? Έλα τώρα, δεν απαντάς στο κινητό. Κοίτα, γενικότερα εγώ έχω μια καλή σχέση με το κινητό μου. Αν με ψάχνεις, θα με βρεις εύκολα. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά αν δεν θέλω να με βρεις, δεν θα με βρεις. Δηλαδή, μπορώ να κοιτάω το κινητό να χτυπάει και να μην το σηκώνω για ώρες. Τι κοιτάς σε έναν άντρα, ποιο στυλ σου αρέσει, ρε? Σάξατε με τους γκόμενους σήμερα. Ψηλή, μελαχρινή, με μουσια. Καταλάβατε, αυτό είναι το στυλ. Δεν έχει τύχει δηλαδή ποτέ να πω για ένα ξανθό με γαλάζια μάτια, πω πω Παναγία μου, τι έπαθα. Θα πω 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 Παναγία μου, τι ωραίος, αλλά δεν θα πάθω κάτι αυτό. Και μ' αρέσει, ρε παιδί μου, γενικότερα να έχει ένα στυλ, να έχει ένα ύφος. Κάποιες φορές το ύφος ξεπερνάει. Πρέπει λίγο να κατέβει. Ιδανική επαγγελματική καριέρα. Ξέρετε τι θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω? Θα ήθελα κάποια στιγμή, έστω και ηλεκτρονικά, επειδή ξέρω ότι το έντυπο σχεδόν μας έχει αφήσει ένα τέτοιου είδους έτσι περιοδικό. Το φέρνω λίγο στο πιο Super Κατερίνα που είχε πολύ μουσική,
που είχε ωραίες έρευνες, ψυχολογία, ασχολούνταν πολύ με τις σχέσεις ερωτικές, φιλικές, οικογενειακές, στο σχολείο, όλο αυτό. Θα το ήθελα πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ το ραδιόφωνο, αλλά μου αρέσει και πάρα πολύ η δουλειά που κάνω τώρα. Τι πιστεύεις ότι θα σε έκανε ευτυχισμένη αυτή την περίοδο? Να υπήρχε περισσότερη χαρά και σε μένα και στους ανθρώπους γύρω μου και στους δικούς μου ενώ και γενικότερα. Δεν ξέρω αν απάντησε την ερώτηση, αυτό είχα να πω. Τι θα έκανες αν είχες 1 εκατομμύριο ευρώ? Θα ήμουν ευτυχισμένη για παράδειγμα, αυτό θα με έκανε ευτυχισμένη, όχι, δεν ξέρω. Δεν είμαι της άποψης του κράτησέ τα για να τα έχεις για μια ώρα ανάγκη. Σου θα έδινα σίγουρα ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό στους γονείς μου. Κάνουν ό,τι γουστάρουν, δεν με νοιάζει να τα κάνανε, ας τα κάνουν ό,τι θέλανε. Θα έδινα σίγουρα ένα χρηματικό ποσό στον αδερφό μου για να κάνουμε κάποια επιχείρηση μαζί. Κάποια επένδυση. Θα έπαιρνα και στον αδερφό μου και στον μπαμπά μου και σε μένα καινούργιο αυτοκίνητο. Θα με περίσευαν κι άλλα. Γιατί σίγουρα θέλω να δώσω και κάπου φιλανθρωπικά για παιδάκια, για κακοποιημένες γυναίκες και για δέσποτα ζωάκια. Και ό,τι μου έμενε, φαντάζομαι ότι μου έμενε, δεν μπορεί. Το έκανα με τους φίλους μου κρουαζιέρα. Ξέρω εγώ ταξίδι να πάμε 20 μέρες και να τα ζήσουμε όλα. Και ας μου τελείωναν, ξέρω εγώ, τα χρήματα σε ένα μήνα. Δεν με ενδιαφέρει. Ποια είναι η γνώμη σου για το κέρατο? Το συγχωρούμε ή όχι? Λοιπόν, νομίζω πως δεν υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση, γιατί ο καθένα είναι πολύ προσωπική υπόθεση και αφορά τις συνθήκες, τη φάση, πώς ήταν το ζευγάρι τότε, πώς ήταν το κέρατο, γιατί έγινε το κέρατο. Πώς το έμαθες, το είπε, το ανακάλυψες, είναι κάτι που γίνεται συνέχεια, κάτι που έγινε μία φορά? Δεν ξέρω, πρέπει να βάλουμε λίγο κάτω τις συνθήκες. Η απάντησή μου είναι ότι εξαρτάται. Είσαι ευτυχισμένη? Έχω ευτυχισμένες στιγμές. Δεν είναι η καλύτερη μου φάση, θα πω τώρα. Δεν είναι ότι είναι μια φάση επιτυχίας που περνάω τώρα. Όχι, αλλά δεν αγχωνόμαστε. Θα έρθει και αυτό, ρε παιδί μου. Το πιστεύω πάρα πολύ όμως ότι η ευτυχία είναι στιγμές. Που όσο πιο πολλές στιγμές, τόσο καλύτερα, βέβαια. Έτσι να τα λέμε κι αυτά. Πιστεύεις ότι υπάρχει το άλλο μας μισό? Υπάρχει αυτός ο ένας άνθρωπος? Το ναι είναι και ευχάριστα και δυσάρεστα μαζί. Πιστεύω ότι υπάρχει ένας άνθρωπος για τον καθένα μας εκεί έξω. Δεν τον βρίσκουμε όλοι. Πιστεύω όμως ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μαζί έχουν μια εξαιρετική χημεία. Μια χημεία την οποία δεν τη βρίσκεις εύκολα, κάποιοι δεν τη βρίσκουν και ποτέ. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν αυτή τη χημεία, αυτή την έλξη μεταξύ τους που δεν μπορεί ο ένας να βγει από τη ζωή του άλλου, πιστεύω ότι υπάρχουν. Αλλά πιστεύω επίσης ότι δεν μένουν μαζί αυτοί οι άνθρωποι απαραίτητα. Γιατί πιστεύω την άλλη ότι υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που συναντιούνται και κουμπώνουν πολύ καλά ένας με τον άλλον. Ταιριάζουν πολύ καλά και μπορούν να συμπορευτούν για χρόνια, ίσως και για πάντα. Ποιος επόμενος YouTuber θα χωρίσει? Δεν ξέρω πώς παρακολουθείτε τα δρόμενα, αλλά χωρίζουν όλοι οι YouTuber, τα αγαπημένα μας ζευγάρια και το έχουμε πάρει βαριά. Πώς το λένε τον Μπελεκάνο? Πέτρο, Παύλο ή Πάνο? Λοιπόν, θα πω τον Μπελεκάνο, το λένε Πέτρο. Αυτό στις Μικόνιδες το λένε Πέτρο τον Μπελεκάνο. Εγώ δεν ξέρω άλλο Μπελεκάνο στη ζωή μου, ξέρω μόνο αυτόν και πιστεύω το λένε Πέτρο. Γεμιστά ορφανά είμαι κοιμά. Παιδιά, γεμιστά ορφανά τώρα. Με κοιμά. Αρχικά νομίζω πως δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου γεμιστά με κοιμά. Η μαμά μου τα φτιάχνει ορφανά, δεν έχω φάει από άλλον άνθρωπο γεμιστά. Δηλαδή, εγώ τώρα τα γεμιστά προκειμένου να μην φάω κρέας. Άμα είναι να φάω γεμιστά με κοιμά, θα φάω μακαρόνια με κοιμά. Ο γνώμη μου. Έχοντας τις εμπειρίες που έχεις τώρα, τι θα συμβούλευες στη μικρή Ελεάνα? Την συμβούλευα να είναι λιγότερο γλωσσού εκεί που δεν χρειάζεται και τόσο και να είμαι περισσότερο γλωσσού εκεί που κάνω την κότα. Top 3 crush Ελλήνων καλλιτεχνών. Δηλαδή, να πω 3 Έλληνες καλλιτέχνες που εγώ έτσι κάτι παθαίνω, ότι μ' αρέσουν. Νούμερο 1 Κωνσταντίνος Αργυρός. Νούμερο 2 Μιχάλης Λεβεντογιάννης. Τρέχει το σαλάκι μου. Και νούμερο 3, σταθερή αξία, Γιάννης Τσιμιτσέλης. Δουλεύει η σχέση από απόσταση. Άχεση. Χρειάζονται 2 προϋποθέσεις για μένα, από την εμπειρία που έχω εγώ. Η μία προϋπόθεση είναι να εκμηδενίζεις την απόσταση, δηλαδή να μην της δίνεις σημασία, να μην την σκέφτεσαι συνέχεια και να μην τη φέρνεις συνέχεια μέσα στη σχέση ως εμπόδιο. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνετε πάρα πολλά πράγματα, σαν να μην υπάρχει απόσταση ανάμεσά σας και να πρέπει να την εκμηδενίζετε και πρακτικά. Πολύ συχνά, αν θέλουν και οι δύο πραγματικά πολύ. Αν είναι μια σχέση στην οποία το συνέστημα είναι αμοιβαίο. Γιατί υπάρχουν σχέσεις, ξέρουμε όλοι και έχουμε κάνει και έχουμε δίπλα μας, σχέσεις που το συνέστημα δεν είναι τόσο δυνατό και από τις δύο πλευρές. Αυτό όταν είσαι από κοντά, ρε παιδί μου, μπορεί να λειτουργήσει κάπως. Με την τριβή, με την καθημερινότητα, με τις συναντήσεις. Όταν είσαι από απόσταση, αργά γρήγορα θα φανεί. Γενικότερα, μην τις φοβάστε τις σχέσεις από απόσταση, θα πω εγώ. Αλλά νιώθετε εξ αρχής ότι είναι κάτι το οποίο δεν το θέλετε, μην το κάνετε.
πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι φίλοι στη ζωή σου. Πάρα πολύ σημαντικό. Οι φίλοι μου δηλαδή είναι πολύ πολύ βασικό κομμάτι. Αν είμαι καλά με τους φίλους μου και τους έχω δίπλα μου, μπορώ να. Και είμαι υγιής εννοείται, μπορώ να αντιμετωπίσω πάρα πολλές δυσκολίες. Αν δεν τα πηγαίνω καλά με τους φίλους μου, οτιδήποτε μου συμβαίνει, μου φαίνεται βουνό. Και ο λάθος θα διόρθωνες αν σου δινόταν ευκαιρία να γυρίσεις πίσω το χρόνο. Άντε καλέ. Δεν θα πω ότι θα διόρθωνα κάποιο λάθος, γιατί είμαι πολύ ισχυρογνώμων και πολύ πεισματάρα, οπότε και το χρόνο γυρνούσα πίσω, θα έκανα ακριβώς τις ίδιες επιλογές. Υποστηρίζω πολύ τις επιλογές μου, δεν θα έκανα πίσω δηλαδή. Μαζί με την υπερπαραγωγάρα εννοείται να με ακολουθούσες. Έχουμε και το Βαγενά που εξακολουθεί να στέλνει ερωτήσεις. Βαγενά, είσαι βλάκας. Φιλιά, σ' αγαπώ και σένα. Ο Βαγενάς είναι αυτός που λέγαμε στη Σάμου, που περάσαμε πάρα πολύ ωραία, φίλους μας. Κάποιες ακόμη ερωτήσεις από τους συναδέλφους στη δουλειά που είστε βρωμόπεδα, ειλικρινά. Γιατί είσαι πιο γαμάτη, απάντησέ μου. Έλα στα μάτα. Πώς εμείς εδώ δεν έχουμε έρθει σε σύμπραξη. Να σε φέρω δηλαδή και σένα στην υπερπαραγωγάρη να γίνει χαμός. Πίστεψέ μου, δεν έχω ξεδιπλωθεί ακόμα. Όταν γίνεις διάσημη YouTuber, θα είσαι snob ή θα συνεχίσεις να μας μιλάς? Αρχικά υπάρχουν άνθρωποι, σε πληροφορώ εκεί έξω, που μιλάνε snob και τώρα. Εμένα. Λυπάμαι που δεν αναγνωρίζω ότι είμαι ήδη διάσημη YouTuber, αλλά τέλος πάντων, ας πούμε ότι έχω περιθώριο να γίνω περισσότερο διάσημη και φυσικά θα σας μιλάω και φυσικά δεν ξεχνώ από πού ξεκίνησα. Πες κάτι που λες και στο σεξακί και στη δουλειά. Πω, τι μπιπ ήταν και αυτό σήμερα. Πες σε λέξεις, φράσεις που χρησιμοποιείς όλη την ώρα. Έλα ρε τρελέ μου. Αυτό ας πούμε το λέω, έλα τρελέ μου το λέω. Λέω τελευταία πολύ συχνά το μαύρο σύννεφο βαρύνει τη γλώσσα μου για πράγματα που θα ήθελα πάρα πολύ να μιλήσω, αλλά τελικά δεν μιλάω. Παλιότερα έλεγα το ό,τι θέλω κάνω. Παλιότερα όμως που έκανα πραγματικά ό,τι ήθελα, τώρα πια το έχουμε αφήσει αυτό. Λέω συνέχεια το η αυγά η πουλιά, εννοείται. Λέω τη βρεγμένη τη μουσκεμά. Λέω και το ό,τι είναι τώρα. Όταν φτάνουμε σε καταστάσεις οι οποίες είμαστε στα μην περαιτέρω. Ό,τι είναι τώρα. Ποια είναι η αγαπημένη σου σχολεία? Η αγαπημένη μου σχολεία. Γενικά, έτσι γενικά. Θα πω τον τελευταίο καιρό που προσπαθώ να βάλω το αρχείο μου από φωτογραφίες, βίντεο από όλα τα κινητά και τους υπολογιστές που έχω, να το φτιάξω. Αυτή είναι η αγαπημένη μας σχολεία, η οποία θα μπορούσε να έχει γίνει πολύ πιο γρήγορα αν δεν καθόμουν να κοιτάζω όλες τις φωτογραφίες μία-μία, να σκέφτομαι πού ήταν η καθεμία με τον καθένα, από ποιο μέρος, τι κάναμε τότε, τι χρονιά ήμασταν, σε τι φάση ήμασταν. Ναι, κάθομαι εγώ μετά τη στέλνω στους υπόλοιπους που βλέπω, στέλνω αποσπάσματα από βίντεο. Τρελή κανονική, δεν θα τελειώσω ποτέ νομίζω με αυτό. Είναι πάρα πολλά τα αρχεία, αλλά είναι ωραία σχολεία, δηλαδή μου αρέσει, περνάω πολύ καλά. Ψυχική διάθεση αυτή την περίοδο. Γελάω για την όλη ηλίθι. Τι εκτιμάς περισσότερο στους φίλους σου? Περισσότερο. Πολλά εκτιμάω στους φίλους μου και έχω και πολλές απαιτήσεις από τους φίλους μου. Περισσότερο απ' όλα θα πω ότι εκτιμάω την ενσυναίσθηση. Α, και αυτό, συγγνώμη, αυτή την λεξούλα, την ενσυναίσθηση, θέλω να τη βάλω και στον κόμενο. Τι πρέπει να έχει ο σύντροφός μου? Ναι, ενσυναίσθηση. Πώς το ξέχασα, Παναγία μου αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Να μπορούν να μπαίνουν στα παπούτσια του άλλου, να τον συναισθάνονται, να νιώθουν αυτό που νιώθει και εκείνος. Και εκτιμά πάρα πολύ στους φίλους μου όταν αντιμετωπίζουν καταστάσεις που με αφορούν σύμφωνα με τα δικά μου κριτήρια και με τα δικά μου μέτρα και όχι σύμφωνα με το τι θα έκαναν εκείνοι στη θέση μου, αλλά σύμφωνα με το τι εγώ θα προτιμούσα να κάνω, τι εγώ θα προτιμούσα να γίνει όταν είναι καταστάσεις οι οποίες αφορούν εμένα. Σε ποιες περιπτώσεις λες ψέματα? Ψέματα? Τέλειο ψέματα. Δεν μου αρέσουν τα ψέματα, δηλαδή είμαι της ειλικρίνειας. Θα πω την αλήθεια, θα την φτιάξω λίγο, θα την περιποιηθώ ίσως, αλλά θα την πω την αλήθεια. Μου ή δεν θα μιλήσω καθόλου. Μαύρο σύννεφο βαραίνει τη γλώσσα μου, θυμάστε? Ποιο χαρακτηριστικό αποδοκιμάζεις στον εαυτό σου και στους άλλους? Τρέλα. Κάτι που έχω εγώ και με νευριάζει όταν το κάνουν και οι άλλοι είναι η αναβλητικότητα. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σου φόβος? Ω Παναγία μου. Καλά, αρρώστιες, θανάτους, τέτοια εννοείται. Γιατί έχω πολλούς φόβους. Φοβάμαι το σκοτάδι, φοβάμαι τα άκρα, έχω ακροφοβία. Είμαι φοβητσιά. Τρομάζω πάρα πολύ εύκολα. Αλλά γενικότερα θα το πιάσω έτσι και λίγο πιο φιλοσοφικά, ότι ο μεγαλύτερος μου φόβος είναι να μην αλλάξουν τα πράγματα που έχω ως δεδομένα, που έχω μάλλον ως σταθερές στη ζωή μου. Και τελευταία ερώτηση, αγαπημένη, και θα κλείσω με αυτή για αυτό το μαραθώνιο βίντεο πια. Αυγά ή πουλιά? Και η απάντηση, παιδιά, θα είναι πάντα τα πουλιά. Και αν τα χέρια μας είναι έτσι δεμένα και μαύρο είναι που βαραίνει τη γλώσσα μας, θα διαλέξουμε τα αυγά. Αλλά μέσα μας, εμείς οι subscribers, μόνο εμείς,
θα ξέρουμε ότι και αυτά τα αυγά κάποια στιγμή μπορεί να γίνουν πουλιά. Σας ευχαριστώ, σας υπεραγαπώ, να είστε καλά, να προσέχετε τη ζωή σας, να προσέχετε τους άλλους. Τα λέμε σε μια επόμενη βιντεάρα αυτής εδώ της υπερπαραγωγάρας. Bye!